Καταρχήν να συγχαρώ και τους δύο πρόεδρους, τους γνωρίζω προσωπικά. Είναι και ένα συνεργαζόμενο κάποτε το παιδί με τη Σάτιστα που είναι ο πρόεδρος. Ναι. Και με τον Γιάννη τον Κορετζίδη που είναι και οικογενειακός μου φίλος, αλλά στήριξε και την ΕΔΙΚΑ στη δύσκολη στιγμή. Mm-hmm. Όταν όλοι φεύγανε, ο Γιάννης έβαλε τα στήθη του μπροστά και απέδειξε ότι και την ΕΔΙΚΑ αγαπάει και έχει και λόγο και μέσα. Α, λέτε για τον καιρό που παρετήθηκαν κάποιοι όταν εκεί τους αλλάξετε κάποιες θέσεις και τα λοιπά και θέλανε να είναι υποψήφιοι στο σύνδεσμο και αυτά. Ναι, ναι. Όταν βλέπαν μερικοί ότι το πουλιάρε το καράβι πάει στα βράδια και βουλιάζει, ναι, νόμιζαν ναι, ότι θα βουλιάξουν και αυτοί, τους λέει κάτι να επιδείξουμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ο Γιάννης ήρθε την ώρα που βούλιαζε το καράβι και το φέραμε πάλι πάνω. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό, ότι και οι δύο οι πρόεδροι είναι έξυπνοι νέα παιδιά και νομίζω ότι θα κάτσουν να βρουν λύσεις για το επάγγελμά μας, για τη γούνα μας. Ναι. Γιατί έτσι πως πάει, αν συνεχίσει, να ξέρετε το χρόνο πολύ λίγοι θα είμαστε, πολύ λίγοι θα μείνουμε. Mm-hmm, ναι. Έτσι, νομίζω ότι θα κάτσουν, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, ούτε εγωισμούς έχουν και πιστεύω και τα διοικητικά συμβούλια που βγήκαν έχουν νέα παιδιά μέσα. Απλά και σύντομα κύριε Πρόεδρε, ναι, έκθεση γούνας. Το θέμα, ο ΣΕΓ ήδη πριν βγει καν η διοίκηση καινούρια, έστειλε χαρτί και λέει ελάτε εδώ να συζητήσουμε και την έκθεση. Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, βιάζονται αυτοί για την έκθεση. Λοιπόν, τι κάνουμε στις εκθέσεις, πείτε μου, τι βλέπετε. Εγώ πιστεύω ότι η έκθεση θα κάτσουν να βρουν λύση με όλους τους γουναράδες, αν και είμαι υπέρ της έκθεσης της Καστοριάς. Εσείς, ναι. Λέτε να γίνεται εδώ. Λοιπόν, ναι, μπορεί να γίνει παρόμοια τον Σεπτέμβριο. Αν δεν θέλετε να το πείτε άλλη μία έκθεση, κάντε το σαλόνι. Ναι. Να κάνουμε, να το διοργανώνει το σαλόνι, να μπορούμε να πουλάμε και λιανική εκείνο το καιρό, γιατί οι βιτρινάδες που θα έρθουν πάλι, το έχω πει και θα του μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, ναι, να οργανώσουμε πάλι σαν έκθεση, τύπου έκθεση θα είναι και εκείνο. Θα λέγεται ένα σαλόνι γούνας που θα έρθει και ο βιτρινάς που έτσι, δεν μπορεί τώρα, να παρεχθεί. Νομίζω είναι φοβερό, τσακωνόμαστε τόσο καιρό για αυτές τις εκθέσεις και εδώ ο κόσμος χάνεται και βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση, ναι, θα βρεθεί λύση γιατί τρώμε τις σάρκες μας. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτοί που θα πάνε πάνω δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν να έρθουν και στην Καστοριά. Να σας πω κάτι όμως. Υπάρχει κάτι άλλο. Εκτός από τα συνδικαλιστικά όργανα και τη δική σας την εταιρεία, βλέπω 50-60 γουναράδες, ξέρετε, ναι, ήδη αυτοί είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε εδώ, θέλουμε να κάνουμε πράγματα, δεν θέλουμε να τσακωνόμαστε για αυτά που τσακώνονται όλοι οι άλλοι κτλ. Τι, αυτοί δεν έχουν ονόματα, δεν βγαίνουν μπροστά. Ας κάτσουμε. Έχουν κάνει μια-δυο συναντήσεις, τους ξέρετε, ναι, δεν τους ακούτε. Εντάξει, αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα. Τέτοιες συναντήσεις, ναι, είναι καλές να βγαίνουν συμπεράσματα. Το θέμα είναι ποιοι είναι μπροστά και ποιοι τραβάνε το λούκι. Να μην είναι από πίσω άτομα να σε σμπρώχνουν και μετά να σε τραβάνε και να φεύγεις κάτω. Ξέρετε τι πρέπει να έχεις, οι Αμερικάνοι λένε guts. Έτσι. Ναι, αλλά δηλαδή, να και πάλι μπροστά ότι και ναι, να στηρίξεις αυτό που πιστεύεις. Εγώ δεν βλέπω μόνο λέω, τα συνδικαλιστικά όργανα, βλέπω ότι διαφοροποιούνται αυτές οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Έχουν και δίκιο. Τόσο καιρό οι άνθρωποι αυτά που ακούνε και αυτά που βλέπουν και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ένα γαϊδούρι δεν μπορούμε να φορτώσουμε. Δεν μεριά, μπορούμε, παρήκε, αφού τσακωνόμαστε τώρα γι' αυτό συνέχεια. Γι' αυτό νομίζω ότι. Εντάξει, να σας πω και κάτι. Τι κάθεται ο κύριος Κοσμίδης. Ας αναλάβει πρωτοβουλία η Ομοσπονδία Γούνας να μπορέσει υπό την Ομοσπονδία να γίνουν μερικά πράγματα. Κοιτάτε, τι κάθονται εκεί. Με τον Δημήτρη που έχω μιλήσει, του εξήγησα ότι κοιτά, από εδώ και πέρα πρέπει να βγεις μπροστά. Δεν είναι μόνο φωτογραφίες με την κυρία Κουντουρά και τους υπουργούς να βγαίνουμε, καταλάβατε. Δεν είναι μόνο δημόσιες σχέσεις όλα αυτά. Πρέπει κάτι να γίνει. Να αναλάβετε πρωτοβουλίες, ενώ να αναλάβει ίσως η Ομοσπονδία. Κοιτάτε, είναι δύσκολη θέση του. Εάν δεν μπορεί ο ίδιος, ποιος μπορεί τότε, η ΕΔΙΚΑ. Όχι, θα το κάνει. Πιστεύω τώρα και με το καινούριο διοικητικό συμβούλιο και οι δύο σύνδεσμοι που έχουν. Πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση και θα βρεθεί, λέτε. Μάλιστα. Και το Δημήτρη για να διεκδικήσουμε όλοι μαζί. Εγώ σας έχω πει άλλη μια φορά. Όταν ήμουν μέσα στα πράγματα και στις νομαρχίες και μέσα σαν πρόεδρος ΝΟΤΕ και ζητούσαν αιτήματα να βρεθούμε, ξέρετε τι μου λέγανε από τα Υπουργεία. Μα πόσοι είστε. Κάθε εβδομάδα πήγαιναν άλλοι. Βέβαια. Και καταλαβαίνετε ότι ζητούσαν ακριβώς τα αντίθετα και δεν μπορούσαν και εμάς να ευχαριστήσουν και τους άλλους και γινόταν μπάχαλο. Και τα αφήναν σου, λέει, αυτή είναι διαλυμένο βασίλειο. Είναι διαλυμένο, βέβαια. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι θέλει μια πρωτοβουλία, αλλά θέλει κάποιες κινήσεις, κύριε Βαγγέλου, που πρέπει να γίνουν. Δεν γίνονται αυτές οι κινήσεις είτε με την προτροπή μόνο τη δική σας, είτε την ραδιοφωνική τη δική μου, είτε του άλλου κτλ. Εσείς πασχίζετε και με αυτό που κάνετε. Είναι καλό η έκκληση δηλαδή που κάνουμε στους γουναράδες να αφήσουμε κάτω τους εγωισμούς.
Πρέπει να κάτσουμε για το καλό της Καστοριάς, της πόλης μας και τη γούνα μας. Ερώτηση για τα ενίκια και τα οικονομικά σας. Έχετε 1-2 χρόνια φωνάζετε θα κάνω, θα κάνω, θα κάνω. Λεφτά θα πάρουμε, σας υπόσχονται. Συναντήσεις γίνονται ή δεν γίνονται. Και είμαστε ακόμη στα ίδια ή όχι? Κοιτάξτε, εμείς πλέον τελειώσαμε το θέμα με το τι έγινε πάρα. Επειδή μεθαύριο έχουμε και τη Γενική Συνέλευση. Α, έχετε Γενική Συνέλευση, ναι. Βεβαίως, και εκεί θα ακουστούν όλα αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο και όλοι οι μέτοχοι καλούνται να πάρουν μέρος. Έχετε βγάλει προσκλήσεις γι' αυτό, όχι ακόμα? Βεβαίως, α, βγήκαν. Βεβαίως, είναι 30 Ιουνίου και αν δεν υπάρχει απαρτία θα γίνει 15 Ιουλίου. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί πάνω θα ακουστούν αλήθειες, θα στεναχωρηθούν μερικοί και πρέπει μερικοί, η δικιά μου έκκληση θα είναι ότι πρώτη φορά ίσως θα γίνει στους μετόχους να είναι και τα μέσα ενημέρωση μας. Έτσι. Α, μάλιστα, λοιπόν, ωραία. Αυτή θα είναι η δικιά μου πρόταση, να μπουν, να ακουστούν. Σε γιατί... εποχές και σε στιγμές που αποφεύγουν, κρύβονται, λέτε εσείς να είστε, να είναι ανοιχτά όλα. Μάλιστα. Να μαθευτεί η αλήθεια για την ΕΔΙΚΑ. Ωραία, ωραία. Δεν επιτρέπεται μια ΕΔΙΚΑ που πουλούσε 30 και 40 χιλιάδες παλτά να είναι χρεωμένη. Κάποτε πρέπει να γνωρίζουν και οι μέτοχοι τι έχει γίνει εδώ πέρα στην ΕΔΙΚΑ. Ναι, έτσι, λέτε λοιπόν δεν μια... μπορεί τώρα να αναλάβω εγώ ένα κόστος με 1000 παλτά που πουλάμε το χρόνο. Έτσι, που δεν βγαίνει ούτε το 10% των εξόδων να χρεωθεί εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο όλα αυτά που γινόταν όλα τα χρόνια. Ναι, ναι. Και παρόλα ναι, αυτά, σας λέω όμως, για να τελειώνουμε με το θέμα που είπατε, ναι, το ΤΕΙ και αυτά, εμείς πλέον ήδη υπογράψαμε με την τράπεζα, ναι, εκχωρήσαμε όλες τις αποφάσεις και σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται από την τράπεζα κατασχέσεις. Έτσι, δεσμεύτηκε η τράπεζα με υπογραφές ότι πρέπει να αρχίσουμε για να μην πληρώνουμε τόκους και τέτοια, γιατί η εταιρεία θα κλείσει και στην τράπεζα δεν τη συμφέρει πλέον να κλείσει η ΕΔΙΚΑ. Τα έχετε χωρίσει. Είναι διακότα με χρυσά αυγά. Τα έχετε χωρίσει λοιπόν, λέτε, στην τράπεζα. Τελειώσαμε. Ναι. Δεν ισχύει πλέον το 500.000. Ισχύουν ό,τι είναι κανονικά όσο θα βγει. 1 εκατομμύριο, ένα και. Α, ας κάνει καλά ο κύριο Σημακόπουλο τώρα, ναι, που νόμιζε ότι ο κύριο Πετσάνικο θα του στηρίξει, θα του βοηθήσει. Α, ένα λεπτό τώρα. Λέτε ότι τώρα πια δεν υπάρχουν αυτές οι συνεννοήσεις και οι προσφορές που είχατε για 300 ή για 500 χιλιάρικα. Τώρα λέτε ότι έχουν βγάλει τα δικαστήρια. Τελείωσε. Δεν υπάρχουν αυτά. Εμείς κάναμε πρόταση. Συμφωνήσαμε με τον κύριο Καρυπίδη. Δεν μπόρεσε. Δεν έχει τα κότσια ο κύριος πρόεδρος του ΤΕΙ να το περάσει τη σύγκλητο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω τι κάνουν. Από εκεί και πέρα, ας αναλάβουν αυτοί και ας λογοδοτήσουν αυτοί μετά όταν θα βρεθούν στην τράπεζα που θα τους κάνει την κατάσχεση. Εμείς δεχτήκαμε 500.000, άλλη μια φορά το κάνω, είναι γραπτή η πρότασή μου και άμα θέλετε και να σας τη διαβάσω, ναι, έτσι, και λέει ότι κατόπιν της συμφωνίας που κάναμε στον κύριο Καρυπίδη, στον Περιφερειάρχη, κατά συνένεση που ζήτησε από 600.000 και που είχα προτείνει εγώ, με δικιά του παρόρμηση λέει ο κύριος Καρυπίδης, βάλτε λίγο κάτι και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το ΤΕΙ. Ναι. Δέχτηκα να το φέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο να προτείνουμε 500.000, 250 άμεσα ή 200.000 άμεσα, ναι, και τα άλλα από 100 σε 3 χρόνια. Αυτή ήταν η πρότασή μας για να μπορέσουμε, ναι, να, αλλά... βοηθήσουμε και το ΤΕΙ. Αλλά δεν βρήκατε λύση σε αυτό, ούτε ανταπόκριση. Ενώ συμφωνήσαμε εκεί πέρα γιατί φαινόταν μια καλή πρόταση, φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να το περάσει, δεν μπόρεσε να το περάσει, κύριε Παραρά, ο πρόεδρος, ναι, ναι, και έκτοτε μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ας αναλάβουν αυτοί οι κύριοι τις ευθύνες. Η, ναι, ΕΔΙΚΑ πλέον τελείωσε με αυτό το θέμα. Δεν ξανασχολούμαστε με το ΤΕΙ. Εμείς έχουμε με την τράπεζα να κάνουμε. Mm-hmm. Έχουμε ζητήσει μία χρηματοδότηση για να καλύψουμε ΔΕΗ και προσωπικό. Και από εκεί και πέρα, ας κάνει καλά η τράπεζα και το ΤΕΙ. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι καθαρό όπως το λέτε. Τώρα, σε επίπεδο δουλειάς, ξεκίνησε τίποτα? Είναι ένα καλοκαίρι. Είμαστε ακόμη χειρότερα από πέρσι. Χειρότερα. Είμαστε ήδη, μάλιστα, 70% κάτω μέσα σε 1,5 μήνα από πέρσι. Από πέρσι, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. 70%. Και αν συνεχιστεί αυτό, δεν ξέρω αν μπορέσουν γουναράδες συνάδελφοι. Τρώμε και τις άρτσες με αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι δεν έχει δουλειές. Αναγκαζόμαστε, βέβαια, βέβαια, δίνουμε πιο φθηνά, κάνουμε αυτά και νομίζω, μάλιστα, ότι... Ακόμα δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει η δουλειά, έτσι, δεν, όχι, βλέπετε, όχι, κάτι. Όχι, είναι, μάλιστα, ελάχιστο αυτό που περιμέναμε σε σύγκριση με αυτό που περιμέναμε. Μάλιστα. Έπαιξε και μεγάλο ρόλο αυτό που σας είπα, mm-hmm, ότι σκεφτόταν ότι θα έρθουμε στην Ελλάδα, ενώ υπήρχαν κρατήσεις, ακυρώσαν τις τελευταίες στιγμές, χάσαν τις προκαταβολές, από ό,τι μαθαίνουμε και με τα πρακτορία και... με τον ΕΟΤ που μιλάμε, ναι, ναι, γιατί υπήρχε αυτή η ασάφεια. Mm-hmm. Θα έχουν λεφτά να βγάλουν από την κάρτα να πληρώσουν? Μάλιστα. Δεν θα έχουν. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Καταλάβατε. Και τι πληρώσαμε, όπως βλέπετε, όλος ο κόσμος και πιο πολύ οι γουναράδες.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Είμαστε εδώ, τα παρακολουθούμε και τα δικά σας. Θα δώσουμε ένα ραντεβού στη Γενική σας Συνέλευση. Να είστε κύριε καλά. Κύριε Παραρά, θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να πω ότι ίσως πολλοί μπορεί να μην πιστεύουν αυτά που έχουμε τραβήξει αυτό το τελευταίο διάστημα. Ναι. Είναι γεγονός όμως ότι στα 43 χρόνια δουλειάς που έχω, αυτή την κρίση πιστεύω και πολλοί γουναράδες δεν την έχουν ξαναζήσει. Δεν την έχουν ξαναζήσει. Έτσι. Όχι, όχι. Λοιπόν, γι' αυτό κάνω έκκληση άλλη μια φορά. Ομοσπονδία, ΣΕΚ και Προφήτηλία να κάτσουνε, να σκύψουμε το κεφάλι και να προσπαθήσουμε με την πολιτεία, τώρα που έχουμε αυτή την κρίση, να βρουν λύσεις.